έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν τον Εύρο, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα 110.000 στρέμματα να πλημμυρίσουν σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λικουρέντζο. Ωστόσο, οι εκτάσεις που έχουν πάθει ζημιές φέρονται να είναι αρκετά μικρότερες, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις υπολογίζονται σε 23.000 στρέμματα. Χαρακτηριστικές είναι οι εναέριες εικόνες που κατέγραψε το ievros.gr. Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Δεν έχουμε πουθενά βροχοπτώσεις. Έχουμε απλώς όμως τις συνέπειες της χθεσινής νεροποτής, η οποία διήρκεσε επί της ουσίας 18 ώρες. Είχαμε μεγάλους όγκους νερού σε διάφορες περιοχές. Οι πυρκαγιές του καλοκαιριού που έκαψαν περίπου 19.000 στρέμματα στον Εύρο πραγματικά ήταν ένας παράγοντας που συνέτεινε στο να έχουμε και αυτού του είδους τα πλημμυρικά φαινόμενα, ειδικά στο νότιο τμήμα και όχι μόνο, δηλαδή αυτά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, σε συνδυασμό βέβαια με την έντονη βροχόπτωση. Πρέπει να σας πω ότι οι υποδομές έχουν υποστεί ζημίες, γέφυρες, δρόμοι, αγροτικό οδικό δίκτυο, επίσης σπίτια πλημμύρισαν, θερμοκήπια πλημμύρισαν, αγροτικές εκτάσεις και αποθήκες με ζωοτροφές. Και συγχρόνως το μυστικό της ουσίας όλης αυτής της ιστορίας ήταν ότι υπήρχε μια πραγματική ανταπόκριση ουσιαστική του κόσμου, σας έλεγα το μυστικό της επιτυχίας του ότι δεν χάσαμε ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Ναι, γιατί εκεί εστιάσαμε εξ αρχής. Ήταν πραγματικά η ευθύνη που έδειξε ο κόσμος στις υποδείξεις της τροχιάς όταν κλείναμε δρόμους και στις υποδείξεις της πυροσβεστικής για να μην διασχίζουν κυρίως δρόμους οι οποίοι είχαν κατακλειστεί από τα νερά. Είχαμε καταρρεύσεις δρόμων και τεχνικών έργων όπως μεταξύ Αυδέλας Πολιάς στο Δημότυχο. Είχαμε μια γέφυρα στην περιοχή των Λουτρών η οποία επέστη σοβαρότατες ζημίες. Πρέπει να ελεγχθούν και άλλες ενδεχομένως γέφυρες μετά από αυτή την έντονη βροχόπτωση και τους τεράστιους όγκους νερού, γιατί οι χυμαρόδεις πλημμύρες είναι μικρής σε διάρκεια, αλλά είναι μικρής διάρκειας, αλλά μεγαλύτερες σε ένταση και καταστροφή. Πρέπει να σας πω επίσης ότι έγιναν δύο επιχειρήσεις διάσωσης. Καταρχάς, ατόμων τα οποία είχαν εγκλωβιστεί σε σπίτια και κινδύνευαν εξαιτίας της ορμητικότητας των νερών.